Ξένη γλώσσα, είναι σαν να ανοίγεις ένα παράθυρο στον κόσμο. Λένε ότι μίλα σε κάποιον στη γλώσσα του και θα του μιλήσεις στην καρδιά. Όντως, όταν μιλάς μια ξένη γλώσσα, είναι σαν να μεταμορφώνεσαι από τη μια στιγμή στην άλλη. Assalam alaikum. Ismi Christina. Ana min el Yunan. تعلمت العربية في معهد بيروجا مع أستاذة بتول. تا عربيكا. Ένας άλλος κόσμος, ε? Ή μήπως και όχι. Είναι άραγε τόσο διαφορετική αυτή η γλώσσα από όσο νομίζουμε. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι πολλές λέξεις που χρησιμοποιούμε στην ελληνική γλώσσα θα μας θυμίσουν αντίστοιχες αραβικές. Λέει ένα τραγούδι της Αρβανιτάκη παραδείγματος χάρη και ας γελάει μαζί μου όλος ο ντουνιάς. Αν σας πω ότι στα αραβικά η λέξη κόσμος είναι ντουνιά, τι θα πείτε? Ή βλέπουμε ένα φίλο μετά από πάρα πολύ καιρό και του λέμε χρόνια και ζαμάνια. Στα αραβικά η λέξη ζεμέν σημαίνει χρόνος. Ή θέλουμε να πάρουμε κρέας που στο χασάπι ή αλλιώς χασάμπ. Και αν νομίζετε ότι οι ομοιότητες σταματάνε μόνο σε κάποιες λέξεις, λα, όχι, κάνετε λάθος. Επιτρέψτε μου να σας συστήσω μερικές παροιμίες που ίσως κάτι να σας θυμίσουν. Πώς θα σας φαινόταν ένας Άραβας να κάνει αυτή την κίνηση? Ντούχελ χασάμπ ή αλλιώς τύπα ξύλο. Ή είμαστε σε μία παρέα και αναπολούμε κάποιον φίλο μας ή κάποια φίλη μας. Θα πούμε, αχ, με τη Μαρία έχουμε φάει ψωμί και αλάτι. Αχ, με Μαρία έκελνα χούμπζ με μίλχ. Ή θέλουμε να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάνουμε ελ τζουντράν λάχα έδεν. Και οι τύχοι έχουν αυτιά. Κάντε λοιπόν ένα δώρο στον εαυτό σας και μάθετε αραβικά. Πού? Πού αλλού. Στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών Περούτζα, Τίνε Ζωγοπούλου. Θα το κάνετε και δεν θα χάσετε. Ξέρω ότι λένε ότι οι Έλληνες ταιριάζουν μόνο με τους Ιταλούς και ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, αλλά σκεφτείτε πόσους γάμους έχουμε μεταξύ Ελλήνων και Άραβων. Οπότε, ναι μεν, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, αλλά εγώ θα πω ότι με τους Άραβες, αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθελιάσαμε. Σουκράν! Σαλάμ!